Η αύξηση 3,3% του πληθωρισμού το 2011 κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με το μεγαλύτερο μερίδιο της επιβάρυνσης στο καλάθι της οικογένειας να το έχουν προϊόντα και υπηρεσίες που επηρεάστηκαν από τους φόρους, όπως το ΦΠΑ στην εστίαση και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα ή τα τέλη κυκλοφορίας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας άρχισε να ακολουθεί τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό πληθωρισμό από το καλοκαίρι και μετά. Όπως βλέπουμε και στο σχεδιάγραμμα, κινούνταν με πολύ υψηλότερους ρυθμούς και αμέσως μετά τον Ιούλιο άρχισε να αποκλιμακώνεται και να ακολουθεί τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Όμως, πολλοί κλάδοι της οικονομίας και πάρα πολλά προϊόντα είχαν αυξηθεί και έχουν αυξηθεί μέσα στο 2011 και παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές. Όπως στον κλάδο της στέγασης, στον κλάδο της διατροφής, των αλκοολούχων ποτών, τις μεταφορές, τα ξενοδοχεία και άλλα αγαθά και υπηρεσίες, καθώς αυξήθηκαν οι φόροι. Η ελληνική αγορά δεν λειτουργεί με βάση τους κανόνες του ανταγωνισμού, του υγιούς ανταγωνισμού, όπου υποτίθεται ότι η μείωση της ζήτησης φέρνει και μείωση των τιμών. Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις διακρίνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, τα νοπά λαχανικά, τη ζάχαρη, τον καφέ, τα δημητριακά και το ψωμί, τα γαλακτοκομικά και τις αστικές συγκοινωνίες. Το γιατί βασικά είδη διατροφής όπως τα νοπά λαχανικά έχουν αυξηθεί, μας το εξηγεί ο Βασίλης Κόλλιας από τον Σύνδεσμο Νέων Αγροτών. Κατά 20% οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, το ψύχος και την έλλειψη βροχοπτώσεων. Κατά 40% οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες αγρότες δεν είχαν φέτος ρευστό. Κυρίως όμως είναι η έλλειψη αγοραστικής πρωτοβουλίας των αστών τα τελευταία χρόνια που δεν επέτρεψε στους αγρότες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις φορές τους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, 9 στα 10 νοικοκυριά αναμένουν περαιτέρω συρρήκνωση του εισοδήματος το 2012. Η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού θα είναι χτύπημα στα νοικοκυριά και θα είναι και ταυτόχρονα χτύπημα στην αγορά. Οι καταναλωτές πλέον, μετά από αυτήν την δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνούν, αλλάζουν τις αγοραστικές συνήθειες και αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα.